ρωσική πυρηνική δοκιμή του πυράβλου Μπουρεβέστνικ προκαλεί κούρσα εξοπλισμών με τη ΣΥΠΑ, η ανθρωπότητα πιο κοντά στον πυρηνικό όλεθρο. Πράγματι λοιπόν, η εν λόγω δοκιμή πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με ρωσικό μέσο μαζικής ενημέρωσης, με προσβάση στο Υπουργείο Άμυνας της χώρας του, το οποίο σε σχετικό άρθρο του επισημαίνει. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε την ολοκλήρωση των εργασιών για νέους τύπους στρατηγικών όπλων, τους οποίους ανακοίνωσε πριν από αρκετά χρόνια και τόνισε την ετοιμότητα της χώρας να μεταβεί στην μαζική παραγωγή και την ανάπτυξή τους σε επιχειρησιακό επίπεδο. Στη συνάντηση της Διεθνούς Λέσχης Βαλντάη, ο Πούτιν μοιράστηκε νέα σχετικά με την τελευταία επιτυχημένη δοκιμή του πυράβλου κρούζ παγκόσμιας εμβέλειας Μπουρεβέστνικ με σύστημα πυρηνικής πρόωσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση των εργασιών στον πύραυλο Σαρμάτ. Οι ανακοινώσεις έρχονται εν μέσω συνεχιζόμενων διεθνών συζητήσεων για την πυρηνική σταθερότητα και τον έλεγχο των εξοπλισμών, υπογραμμίζοντας την επιθυμία της Ρωσίας να ενισχύσει τις στρατηγικές πυρηνικές της δυνάμεις. Ο πύραυλος Μπουρεβέστνικ είναι γνωστός για τα μοναδικά χαρακτηριστικά του, συμπεριλαμβανομένης της ικανότητάς του να φέρει πυρηνικές κεφαλές σε διυπηρωτικές αποστάσεις με την ικανότητα ελιγμών για να υπερνικήσει την πυραυλική άμυνα του εχθρού. Από την άλλη πλευρά, ο Σαρμάτ είναι ένας υπερβαρύς διυπηρωτικός βαλιστικός πύραυλος, ικανός να φέρει πολλαπλές πυρηνικές κεφαλές και να έχει μεγάλο βεληνικές. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο απόσυρσης της επικύρωσης της συνθήκης για την ολοκληρωμένη απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών. Τα λόγια του αρχηγού του κράτους προκαλούν εκτενείς συζητήσεις μεταξύ ειδικών και των πολιτικών, βάζοντας στο επίκεντρο την ισορροπία μεταξύ διεθνών υποχρεώσεων και εθνικής ασφάλειας. Ο Πούτιν τόνισε ότι παρόλο που οι ειδικοί επιμένουν στην ανάγκη για δοκιμές επαλήθευσης για να διασφαλιστεί η αξιοπιστία μιας νέας πυρηνικής γόμωσης, ο ίδιος προσωπικά δεν είναι έτοιμος να πει εάν είναι απαραίτητο ή όχι απαραίτητο να πραγματοποιούνται δοκιμές. Αυτό το σχόλιο αντανακλά την πολυπλοκότητα της λήψης αποφάσεων για την πυρηνική πολιτική, ιδίως δεδομένων των παγκόσμιων υποχρεώσεων και ευθυνών έναντι της διεθνούς κοινότητας. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σ' άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.